Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειου Ελλάδος διερευνήθηκε υπόθεση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν αστυνομικός, 2 στρατιωτικοί και 7 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 11 ακόμα άτομα, εκ των οποίων ένας ακόμη αστυνομικός, 3 στρατιωτικοί και 7 ιδιώτες. Από την έρευνα προέκυψε ότι ένας εκ των συλληφθέντων, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτης φαρμακείου, προέβη στην έκδοση 9 τουλάχιστον ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου, rapid test, για τον έλεγχο της COVID-19 χωρίς να παρουσιαστούν οι ενδιαφερόμενοι στο φαρμακείο. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου προέβη στην έκδοση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου για τον αστυνομικό και τους 2 στρατιωτικούς αλλά και 6 ακόμη ιδιώτες. Από τη συνδυαστική μελέτη των στοιχείων της προανάκρισης και των δεδομένων που καταχωρήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης, η ΔΙΚΑ, προέκυψε η εμπλοκή και των υπόλοιπων στην υποέρευνα υπόθεση. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή Ορεστιάδας.